σε έναν κόσμο που συνεχώς ανακαλύπτεις νέα πράγματα και θέλεις να ξέρεις τα πάντα, μπες στον κόσμο του infokids.gr για γονείς και παιδιά που ξέρουν. Σκεφτεί ποτέ πόσο καθαρός είναι ο παιδότοπος που παίζουν τα παιδιά σας? Πόσα παιδικά χεράκια αγγίζουν καθημερινά τα φουσκωτά παιχνίδια και τα πολύχρωμα μικρά μπαλάκια που τόσο αγαπούν τα παιδιά, αλλά και πόσες χιλιάδες μικρόβια είναι πιθανό να αναπτύσσονται σε αυτά? Η εταιρεία Καθαρή Παιδότοπη παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης των φουσκωτών και μη παιχνιδοκατασκευών σε παιδότοπους, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μαζί με τον υπεύθυνο κύριο Βαγγέλη Λουλούδη, επισκεφθήκαμε τον παιδότοπο Παρέα Μικρή Μεγάλη, που φέρει το ειδικό σήμα μέλους της εταιρείας Καθαρή Παιδότοπη, και μιλήσαμε για το σημαντικό αυτό ζήτημα που αφορά την υγεία των παιδιών μας. Οι παιδότοποι είναι ο καταλληλότερος χώρος για να παίζουν τα παιδιά, γιατί είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Έχει πολλά χρώματα ο παιδότοπος που διεγείρουν τον εγκέφαλο του παιδιού. Κοινωνικοποιείται γιατί παίζει με άγνωστα παιδάκια και έρχεται σε επαφή μαζί τους και σίγουρα παρέχει ασφάλεια. Αλλά ταυτόχρονα, όσο σημαντική είναι η ασφάλεια μέσα σε ένα παιδότοπο, αλλά τόσο σημαντική είναι και η καθαριότητα και η υγιεινή που μπορεί να προσφέρει. Η ιδέα δεν είναι δικιά μας, την έχουμε αντιγράψει από το εξωτερικό, το οποίο το θεωρούν δεδομένο την καθαριότητα ενός παιδότοπου από ειδικευμένους συνεργάτες τους. Οπότε είδαμε αυτή την ιδέα και τη φέραμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και ο κάθε παιδότοπος καθαρίζει από μόνος του ό,τι μπορεί. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε παραπάνω από ό,τι κάνει ο ίδιος ο παιδότοπος είναι ότι έχουμε ειδικές μηχανές που μπορούν να κάνουν απολύμανση στα παιχνίδια, στα φουσκωτά και στις κατασκευές, όπως επίσης έχουμε και ειδικές μηχανές οι οποίες πλένουν τα μπαλάκια. Τα μπαλάκια είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί όλα τα παιδάκια παίζουν μέσα στα μπαλάκια. Και ένας μέσος όρος που έχουν ένας παιδότοπος είναι 2 με 3.000 μπαλάκια, το οποίο δεν μπορεί ο παιδότοπος από μόνος του να κάτσει ένα-ένα να τα καθαρίσει και να τα απολυμάνει. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν και να καθαρίσουμε τα μπαλάκια και να βρούμε οτιδήποτε έχει μείνει μέσα και να μπορεί να απολυμανθεί η πισίνα, ώστε τα παιδάκια να ξαναπαίξουν μέσα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Εμείς είμαστε πιστοποιημένοι με ISO 9001 για τις διαδικασίες που κάνουμε. Όλα μας τα προϊόντα είναι μη τοξικά, οπότε να μην έχουμε προβλήματα δερματικής αλλεργίας από κάποιο παιδάκι, και είναι όλα πιστοποιημένα από τον ΕΟΦ και από το Χημείο του Κράτους. Ανάλογα με το μέγεθος που έχει ένας παιδότοπος, πάει από 3 μέχρι 5 ώρες το πολύ η διαδικασία για να καθαριστεί όλος ο χώρος. Από εκεί πέρα, ανάλογα το πόσα παιδάκια μπορεί να μπαίνουν μέσα και το πόσο συντηρείται ο ίδιος ο παιδότοπος στην καθαριότητα, ένας μέσος όρος είναι γύρω στον μια φορά το μήνα. Πρέπει να γίνεται μια απολύμανση και μια καθαριότητα για να διατηρούν τον παιδότοπο σε ένα καλό επίπεδο. Τα εξωτερικά φουσκωτά και εξωτερικοί παιδότοποι, λόγω της εποχής τώρα που θα ανοίξουν, σίγουρα χρειάζονται λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί υπάρχουν τα καυσαέρια, υπάρχει η γύρη, η σκόνη. Το δάπεδο κάτω είναι με πιθανόν νερά από βροχή, γίνονται λάσπες, οπότε χρειάζονται λίγο παραπάνω καθαριότητα. Εμείς 2 χρόνια μας σε αυτό το χώρο, βλέπουμε ότι οι γονείς έχουν αρχίσει και δραστηριοποιούνται σε αυτό εδώ. Και μέσω των social media μας ρωτάνε πάρα πολλές φορές ότι σε αυτή την περιοχή ποιος ο παιδότοπος είναι αυτός που συνεργάζεστε. Και βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται πλέον για την καθαριότητα, γιατί εμείς όσοι παιδότοποι συνεργαζόμαστε, ανατακτά διαστήματα που τους καθαρίζουμε και κάνουμε απολύμανση, βάζουμε σήμα μέλους στην πόρτα τους για να το βλέπουν οι γονείς, και βέβαια μπορεί να ενημερωθούν και μέσα από το site μας ή από το Facebook στο καθαρίπαιδοτοπη.gr. Η καθαριότητα είναι ένα σημαντικό σημείο για την υγιεινή των παιδιών και εμείς το μότο μας είναι καθαρά παιχνίδια, υγιή παιδιά. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες υπάρχουν ιώσεις. Όσο πιο καθαρός είναι ο παιδότοπος, όσο πιο συχνά μπορεί να γίνει μια απολύμανση, σίγουρα ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες να μεταφερθούν τα μικρόβια. Από εκεί πέρα, δερματοπάθειες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν μωρά παιδιά, το οποίο μπορούν να γλύψουν σε ένα φουσκωτό, να κουμπίσουν τα χεράκια, υπάρχουν ακαθαρσίες, το οποίο θα μεταφερθεί αυτό εδώ. Όσο πιο συχνά λοιπόν καθαρίζονται επαγγελματικά, τόσο μειώνουμε τις πιθανότητες να μεταφερθούν κάποια μικρόβια και κάποια βακτήρια από παιδάκι σε παιδάκι.